Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προτάσεις για περιορισμό του συστήματος All Inclusive στα ξενοδοχεία διατυπώνεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εν ώψη της σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου. Πάντως, η τουριστική κίνηση στο νομό Χανίων, σύμφωνα με έρευνα για το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρουσιάζει πτώση της τάξης του 5,65%. Υπάρχει κρίση παντού. Υπάρχει κρίση πρώτο με τους τόπιους. Πρώτος με τους τόπιους, μετά το τουρισμό, γιατί αυτή η επιχείρηση δουλεύει όλο το χρόνο. Αλλά και εδώ κατεμερινή φαίνεται ότι τα φράγκα λιγοστεύουν. Η οικονομική κρίση επηρεάζει τον τουρισμό και συντελεί στη μείωση των αφίξεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως το νομό Χανίων. Η πτώση της αφίξης τουριστών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 είναι της τάξης του 5,65% σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2009. Πάντως, οι Σκανδιναβοί προτιμούν το νομό Χανίων, καθώς από αυτές τις χώρες προέρχεται το 74,24% των επισκεπτών. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στην Αθήνα για διακοπές αυτή την περίοδο που η κατάσταση είναι τεταμένη. Στα νησιά τα πράγματα πάντα είναι πιο ήρεμα και πιο φιλικά για όλους. Κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2010 με το αντίστοιχο του 2009, όσον αφορά τις 7 κυρίες εθνικότητες που επισκέπτονται των ομοχανίων, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μείωση αφίξεων από όλες τις εθνικότητες. Από τις σκανδιναβικές χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περισσινά, ενώ η Δανία και η Φιλανδία σημείωσαν μια μείωση κοντά στο 6%. Η Αγγλία παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση με 21,75%, μειώνοντας το ποσοστό της στο 6,72% επί των συνολικών αφίξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Friendly. Μου αρέσει η Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι φιλικοί, ανοιχτοί άνθρωποι. Ανάλογη εικόνα, αλλά σε πιο ανησυχητικό βαθμό παρουσιάζουν οι Γερμανοί, οι οποίοι συνεχίζουν να μειώνουν τις επισκέψεις τους στο νομό Χανίων, σημειώνοντας μια πτώση κατά 57,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007. Τέλος, οι Πολωνοί σημειώνουν μια μείωση κατά 4,49%, παραμένοντας όμως σε ικανοποιητικά ποσοστά. Σε ό,τι αφορά τις άλλες εθνικότητες που επισκέπτονται των ομοχανίων και καταλαμβάνουν το 10,53% των συνολικών αφίξεων, αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι οι Εσθονοί παρουσίασαν σημαντική πτώση κατά 82,4%. Επίσης, ενώ την αντίστοιχη περισσινή περίοδο οι Ιταλοί επισκέπτες έφτασαν τους 1877, φέτος δεν υπήρχε καμία άφιξη αεροπλάνου από την Ιταλία. Εντελώς αντιστροφή εικόνα παρουσιάζεται με τους Ρώσους, όπου 1.895 άτομα επισκέφτηκαν τον νομό Χανίων, σε αντίθεση με την περισσινή περίοδο, όπου κανένα αεροπλάνο από τη Ρωσία δεν είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο των Χανίων. Επιλέξαμε την Ελλάδα για τις διακοπές μας, γιατί είναι η πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Παρά τα όσα ακούγονται, η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα. Και οι τιμές είναι για όλους τους προϋπολογισμούς, αρκεί να το ψάξεις καλά. Υπάρχει μείωση. Ότι υπάρχει μείωση, υπάρχει. Ευτυχώς εδώ στο λιμάνι είναι κάπως περιορισμένη, δηλαδή τουλάχιστον μπορούμε και συντηρούμαστε. Το θέμα είναι ότι και πέρυσι που δεν υπήρχε κρίση, πάλι υπήρχε μείωση. Δηλαδή πέρυσι, χωρίς να είχε ακουστεί τίποτα για κρίση, ήταν μείον 10% η κίνηση. Αγοράζει ο επισκέπτης? Αγοράζει απλά εκεί που ήταν να αγοράσει 5 πράγματα, αγοράζει τώρα πια ένα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός κινείται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Αν θα είναι το 1-2% μείωση, είναι αμεληταίο ποσό. Το ένα ανησυχώ, μάλλον όχι. Γιατί το ελληνικό πρόβλημα είναι εσωτερικό, δεν έχει να κάνει με το τουρισμό. Αν προσέξουν λίγο ακόμα το τουριστικό προϊόν, πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα. Τα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα νέας έρευνας για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.